Ο ΠΑΟΚ Ρουσόνα φιλοξενεί στο Γάζι τον Ρωμανό. Εδώ τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπαμπουλάκης θα σουτάρει out. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. 17ο λεπτό κόρνερ από τον Μαύρο Μάτι. Περνάει επόλους η μπάλα. Είναι out. Εδώ απαντά στις ευκαιρίες ο Ρωμανός. 19ο λεπτό. Ο Παπαδιός έξω από την περιοχή του Ρωμανού θα επιχειρήσει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. 26ο λεπτό η μπάλα θα φτάσει στον Μαραθιανό από το χώρο του κέντρου. Θα κάνει το σουτ. Τρομερό γκολ από τον Ζαχαρία Μαραθιανό. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 1-0. Από αυτό το γκολ έμπνευση από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ για το 1-0 για τους Κρουσανιώτες. 32ο λεπτό σέντρα από τον Ρουμπάκη με μοτσέλα την κεφαλιά. Είναι το γκολ. Ισοφάριση γρήγορα για την ομάδα της Ελιάς 1-1. Σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για offside του σκόρερ του Μεμοτσέλα. Τον γκολ έχει μετρήσει, είναι το 1-1. Εδώ μια φάση στα καρέ του Ρωμανού, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Μαγάκης θα πλασάρει και θα τη στείλει στα δίχτυα δίνοντας ξανά προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 2-1. Τον γκολ αυτό στο 37 εκ νέου προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Μιχάλη Μαγάκη. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Άνω Γιαννάκης θα πλασάρει out. Πολύ καλή στιγμή για τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Άνω Γιαννάκη. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ρουμπάκης, γκολ 2-2. Ισοφάριση για τον Ρωμανό. Ο Ρωμανός έχει τώρα την ψυχολογία και απειλεί για τρίτο γκολ με τον Μιλωνά. Αποκρούει ο Γεωργίου, ξανά Μιλωνάς, παράλληλα η μπάλα, μεγάλη στιγμή. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, φάουλ από τον Γιαννάκη, μάχες μέσα στα καρέ του Ρωμανού, ψάχνει τον γκολ της νίκης ο ΠΑΟΚ, η μπάλα απομακρύνεται, Μαγάκης θα σουτάρει out. Πράγματι έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αντάξιο της δυναμικής και των δύο ομάδων. Θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο και ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση. Υπήρχε μια νευρικότητα, σαν ένα θόλο στο μυαλό μας. Ήταν ένα ντέρμπι, το ξέραμε από την αρχή. Θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Σημαντικό για μας ότι βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα όταν μείναμε πίσω στο σκορ να επανέλθουμε στο παιχνίδι. Και αργότερα θεωρώ ότι είχαμε κάποιες ευκαιρίες ακόμα και να το πάρουμε.